Στο βλέμμα σου διαβάζω λόγια που μείναν να φανερωτά. Δεν πρέπει αλλά γιορτάζω για τον ανίποτο τον έρωτα. Στόνα χέρι μου δεμένα όσα διάλεξα και κράτησα, στ' άλλο χέρι μου κρυμμένα όσα χωρίς να θέλω αγάπησα. Κόκκινα σημάδια σε πουκάμισο λευκό, μια μαχαιριά που με κόψε στα δυο. Κόκκινα σημάδια σε πουκάμισο λευκό, μια μαχαιριά που με κόψε στα δυο. Ξέρω ποια είναι η κόρη που ψάχνει ο Διονύσης. Τι? Και μάλιστα το έχω πει και στην ίδια. Αλλά εκείνη για διάφορους λόγους δεν θέλει, δεν τολμά να του μιλήσει. Γιατί το λες σε μένα, Στράτη? Επειδή εσύ ξέρεις και το Διονύση, αλλά και την κόρη του. Τόσο εύκολα αν καταλείπεις τη μάχη στην πρώτη δυσκολία. Νομίζω να είναι η πρώτη δυσκολία μια ζωή πάνω στο καροτσάκι. Δεν μ' αρέσει να φορτώνω τις δικές μου ευθύνες σε άλλους. Κάτι που φοβάμαι πως έκανε η κόρη μας. Φορτώσε στην Ειρήνη όλες τις ευθύνες για όσα πήγαν ανάποδα στη ζωή της. Αυτό πιστεύεις? Φυσικά. Αλλιώς για ποιο λόγο να θέλει να τη σκοτώσει? Ωραία. Πες μας τώρα που είναι η Γαβριέλα. Ουρά το! Ουρά το! Με μη σχολείς, μόνο με τη μοτόρα μπορεί να τον υφτάσεις. Και μαχητιά. Είσαι άχρηστος. Η Μόνικα και ο Μιχάλης. Τώρα σε κάνουν μπάνιο και η Μόνικα συμπεριφέρεται σαν όταν το σπίτι δικό της. Μέγε λοιπόν, να συμπεριφέρεται όπως θέλει. Τι με νοιάζει εμένα? Δεν της είπα εγώ να χωρίσουμε. Τώρα τι με έπιασε? Τι είναι τούτο που με ενοχλεί? Ζήλεψες ρε Σταύρο. Ζήλεψες ρε. Μόνικα, μια γυναίκα που πριν λίγες μέρες έλεγε πως σε αγάπα και βρίσκεται τώρα κοντά σε κάποιον που ήταν κάποτε φίλος. Τώρα, τι σε ενοχλεί παραπάνω? Προδοσία του πρώην φίλου σου? Ή το ότι χάνεις οριστικά τη μέχρι πρόσφατα γυναίκα σου? Πάεις ρε Σταύρο, πού πάεις τώρα? Τι σε έπιασε έτσι ξαφνικά? Γιατί χάνεις το έλεγχο σου ρε Σταύρο? Πού πάεις? Πού πάεις ρε Σταύρο? Δηλαδή κατά διωγή τον πανίκο να πεφερώσω. Ναι. Και ο πανίκος εμπάστη με τις πιζάμες. Είναι όπως την κινηματογραφική ταινία η κατάσταση. Αλλά δυστυχώς δεν υπάρχει περίπτωση να τον προλάβει. Γιατί ο πεφερός μου κρατεί ένα αυτογείο 5 μέτρα. Αν στρίψεις ένα στενό κάτω ο πανίκος, να ροχάσει. Μόνον εγώ θα μπορούσα να τον προλάβω με τη μοτόρα. Αλλά θα είναι γούρα να φύγει πια με τα κλειδιά. Καλά ρε Μάρκος, εσύ πόσο νου. Άφηγες τα κλειδιά μας τη μοτόρα. Φλακία. Πού να υποψιαστώ όμως ότι δεν αγγούλησε να φύγει? Με τον που κάνει όμως, είναι σαν να και παραδέχεται ενοχή. Και είμαι σίγουρος ότι τα λεφτά που κρατά, εκείνα που έπιασε η Γαβριέλα από το λαρκατόν του πεθερού. Τι έγινε, Νάρη μου, και τηλεφώνησες μου? Μαμά, φαίνεται ότι η Γαβριέλα μπορεί στα κατεχόμενα.
τόσο σίγουρο. Επειδή ο πανίκο των τελευταίων γερών πιένει, έρχεται πολλά συχνά στα κατεχόμενα. Τούτον είναι παράξενο. Ο παπά του είναι Τουρκοκύπριο. Μπορεί να έχουν συγγενήτσι μέσα. Ναι, αλλά έχει και άλλα πράγματα που το συνδέω με την αρφή μου. Τι. Την στιγμή που μιλούμε, καταδιώκητον ο Φίλιππο. Και είμαι σίγουρο ότι ο πανίκο θα ξεφύγει στα κατεχόμενα. Και μαζί του κρατά μια σακούλα με λεφτά. Ναι, αλλά δεν μπορώ να καταλάβω. Ίνταλος τα συνδέεται του ταούλα με την κόρη μου. Ναι, μαμά, τα λεφτά που κρατεί ο πανίκος, εν τα λεφτά που λέει ο Φίλιππος ότι έκλεψε η Γαβριέλα από τον λαρκασμό του. Εν νομίζω πως έκλεψε λεφτά από τον Φίλιππο, η αρφή σου, Άρη μου. Μαμά, παρά να πιστεύω ότι η αρφή μου εμπεθαμένη, προτιμώ να πιστεύω ότι έκλεψε. Έφυγε πολλά βιαστικά το πρωί και είπα να ξαπεράσω να μιλήσουμε να δω σπάεις. Πάντως προσέχω την όσο μπορώ, Σταύρο. Δεν είχα καμιά αμφιβολία. Ωραία. Έλα μέσα. Ευχαριστώ. Κάτσε. Ευχαριστώ. Τι θα σε κεράσουμε? Να σου κάνω ένα καφέ. Έκανα και μια τυρόπιτα το πρωί. Θέλεις να τη δοκιμάσεις? Γιατί όχι. Ξέρεις πώς είναι ο καφές μου. Νομίζω θυμάμαι. Μόνο θα πρέπει να περιμένεις να ζεστάνω την τυρόπιτα. Αξίζει να δοκιμάσεις την τυρόπιτα που έκαμε η Μόνικα. Έτσι, Πάντως είναι καταπληκτική νοικοκυρά. Δεν περίμενα να τα καταφέρνει τόσο καλά στην κουζίνα. Μάλιστα. Έγινε η νοικοκυρά του σπιτιού, δηλαδή. Γιατί το λες ειρωνικά? Στο σπίτι μας αισθάνεται ελεύθερη, αναπνέει, ζει. Δεν τσακώνεται με κανένα. Και πότε έγινε σπίτι σας, Μιχάλη? Που τον καιρό που την έφτιαξες που το σπίτι σου, Σταύρο. Προσπάθησες πολλές φορές να κερδίσεις το παρελθόν. Πρέπει να είσαι πολύ ευτυχισμένος τώρα. Έτσι. Τη Μόνικα απλώς τη φιλοξενώ. Δεν έχουμε τίποτε μαζί. Ακόμα. Ακόμα. Mm-hmm. Φαντάζομαι προσπαθείς το όμως. Δεν περίμενα να ζηλέψεις πάντως. Εσύ αποφάσισες να τη χωρίσεις, σωστά? Δεν ζήλεψα. Απλά... Απλά? Απλά τι? Κάποτε είσαι ο φίλος μου, Μιχάλη. Σωστά το είπες. Είμαι. Τούτον Αλέξανδρε μου είναι από τα στούντιο του Σίγμα. Γεγονότα. Μπράβο, αγάπη μου, δάμε γίνονται το μέσα στα γεγονότα. Στο διπλανό στούντιο γίνεται η εκπομπή της Ελίτας. Άντε, αγάπη μου, κάτσε. Τούτο. Τούτο είναι φως, αγάπη μου, και τούτες είναι οι κάμερες που πιάνουν την εικόνα μας. Κύριε Χριστό, να μας πιάσει έναν πλάνο με τον αδερφό μου, τον Αλέξανδρο. Σας πιάσω αμέσως. Ο Αλέξανδρος, ο κύριος Χρήστος. Γεια σου, Αλέξανδρε μου. Νέα. Θες να πεις τα νέα, αγάπη μου? Έχω μια καλύτερη ιδέα. Θες να κάνω την Ελίτα και να κάνεις τον καλεσμένο μου? Καλώς ορίσατε, κύριε Αλέξανδρε, στην εκπομπή μας. Όχι, κύριος. Όχι, κύριος. Σκέτον Αλέξανδρο, να σε λέω. Μεγάλη Αλέξανδρε. Μάλιστα, μεγάλη Αλέξανδρε μου. Πες μας κάτι για τον εαυτό σου. Αγαπώ. Παρακαλώ. Παρακαλώ. Μάλιστα, θα παντρευτείς την Παναγιώτα. Και ποιος είναι να καλέσεις το γάμο σου? Παπάς, κουμπάρο. Εννοείται ότι ο παπάς είναι να κουμπάρωσες το γάμο σου. Ποιος άλλος είναι να καλέσεις? Παναγιώτα.
Αφού η Παναγιώτα να είναι νύφηρε, σίγουρα να έρθει. Ε, Ρίτα. Μάλιστα. Άντε καλό, πάμε να βρούμε την Ελίτα να την καλέσουμε στο γάμο σου. Αλλά πρώτα πάμε να σου δείξω το υπόλοιπο κανάλι. Τσίκ. Έτσι εύκολο να τον πιάσω με το αυτοκίνητο. Μόνον εσύ μπορούσες να το φτάσεις με τη μοτόρα. Αφήσ' με ρε Μαρκό, για τελευταία είσαι κατευθύσιμος. Αφήσ' με ρε να οχάσω. Ούτε τα ναρκοπαίδια της νεκρής ζώνης εφάται τούτος ο αχαήρευτος. Δεν μπορείς τα κατεχόμενα που πάει σίγουρα. Και βούρα έβρε τον τώρα. Έλα, Ρένα μου. Παπά. Παπά, πού είσαστε να ανησυχώ. Τι κάνετε. Εκάμαμε τα σιόνι, Ρένα μου. Ο Μάρκος είναι μαζί σου. Έπρεπε να καταδιώξουμε τον πανίκο και ο Αντρούλης σου κατάφερε να φύγει τα κλειδιά μας στη μοτόρα. Έπιασε τα άλλους, έγινε καπνός. Το πιστεύω. Και χάσετε το. Με τα λεφτά τι έγινε. Ό,τι απόμεινε που τις 20.000 ταξιδεύει τώρα για τα κατεχόμενα μαζί με τον κύριο Μπανίκο. Άτε ρε παπά. Χαρά στη χαζομάρα του άντρα σου. Μα να φύγει τα κλειδιά πας στη μοτόρα. Γεια σου, Διονύση. Γεια σου, Διονύση. Καλώς τα κορίτσια. Άντε, κόρη, λέλα, δώσ' του το. Με με καταπιέδεις, κόρη. Ε, δώσ' μου το εμένα, καλό. Διονύση μου, δεν ήταν που σου κόρασαν η λέλα σου. Να χάρεις την πατσακά, κόρη. Ε, κορίτσια, μη μαλώνατε πάλι, να χαρείτε. Μα αφού έπορνας ένα ξεδιγέρι με τη γλώσσα της. Είδα που μου έφερες, λέλα μου. Εδώ. Έφερα σου έναν μπουκάμισο καλοκαιρινό. Τούτα που φορείς εμπειρωτικά τώρα. Η Λέλα σου θέλει να σε δροσίζει. Αχ, είναι πολύ ωραία. Σε ευχαριστώ, Λέλα μου. Να είσαι καλά. Σε ευχαριστώ. Έλα, κάτσε. Τώρα, λέω να σας πω κι εγώ κάτι. Ναι, τι. Σκέφτομαι να αποσυρθώ κάπου. Μα να φύγεις. Να φύγεις. Ναι. Και πρέπει να ομολογήσω ότι θα μου λείψετε πολύ και οι δυο σας, πραγματικά. Μα σοβαρό μιλάς, να βγεις. Ναι, όχι τώρα αμέσως, σε μερικές εβδομάδες. Και πού να πάεις. Δηλαδή, να σε χάσουμε. Τώρα μην τα βάψετε μαύρα. Πρέπει να ομολογήσω ότι μου έλειψε όλα αυτά τα χρόνια και την πεθύμησα, πραγματικά. Την πεθύμησες. Ναι. Για την ακρίβεια, δεν έπαψα ποτέ να την αγαπώ. Μα, Διονύση, τούτον όλον τον καιρό δεν μας είπες ότι αγάπας κάποια. Σάβαλή μου. Και ποια είναι. Θα σας το αποκαλύψω τώρα. Η μεγάλη μου αγάπη είναι... Ναι. Είναι. Είναι η... Η... Η θάλασσα. Η θάλασσα. Η θάλασσα, κόρη. Ναι, η θάλασσα. Και πάψτε να επαναλαμβάνετε ότι λέω σαν τον παπαγαλάκι. Να σε βοηθήσω να αλλάξεις, να πάμε ένα περίπατο. Ο περίπατος προϋποθέτει περπάτημα, Ηλέκτρα. Εγώ δεν μπορώ να περπατήσω. Βρε, αγάπη μου γλυκιά, σε παρακαλώ, μην πέσουμε με τις λέξεις. Έχει μια υπέροχη μέρα έξω, γιατί να τη χάσουμε. Υπέροχη για όσους είναι καλά.
σου συμβαίνει, ψυχή μου. Δεν έχω και φύλακτρα. Έβαλα όλες μου τις ελπίδες σε αυτήν την επέμβαση, αλλά... Αλλά τι? Έτσι εύκολα θα παραδώσουμε τα όπλα. Απλά. Με το παραμικρό θα παραδεχτούμε την ήττα. Ναι, με τον παραμικρόν ηλέκτρα. Έλα στη θέση μου. Εσύ πώς θα αισθανόσουν αν έβλεπες πώς... η τελευταία σου ελπίδα χάνεται οριστικά. Οριστικά? Ποιος το ορίζει αυτό? Η μοίρα? Ο γιατρός, ο Θεός, ποιος? Εσύ το ορίζεις. Όταν θέλεις κάτι πάρα πολύ, όταν το ζητάς με κάθε κύτταρο του κορμιού σου, δεν υπάρχει περίπτωση να μην το καταφέρεις. Ωραία λόγια, Ηλέκτρα, αλλά... εσύ να πεθύμησες κάτι με όλη σου την καρδιά. Ναι, επιθύμησα. Το απέκτησες? Πες μου ειλικρινά. Όχι. Δεν το απέκτησα ποτέ. Βλέπεις. Δεν φταίω εγώ που δεν είμαστε μια φίλη, Σταύρο. Εσύ το επέλεξες. Γιατί για μένα είναι η φιλία κάτι ιερό, Μιχαλή. Ενώ εσύ επέλεγες τους φίλους σου με βάση το συμφέρον σου. Τι εννοείς δηλαδή? Νομίζω για να κάνεις κάποιο φίλο σου έπρεπε να έχει πολλά λεφτά ή δύναμη στην κυβέρνηση ή ωραία γυναίκα. Έτσι επέλεγες τους φίλους σου, Μιχαλή. Νομίζω είσαι λίγο υπερβολικός. Όσο για την πηχτή σου, για τη Μόνικα, τι να σου πω. Εχωρίσετε, ναι. Ναι, αλλά είναι πυραμιδιατζή. Ξέρεις, είναι πολλά ζευγάρια που περνούν τον την κρίση, Μιχάλη. Και είναι σωστό τούν τη δύσκολη στιγμή, τούτης της φάσης, αρκούνται λίγοι να κατασπαράσουν το πτώμα ενός γάμου. Σαν φιλόλογος, δηλαδή στα πολλά ποιητικά. Δηλαδή, στην προκειμένη περίπτωση, ο λύκος είμαι εγώ. Σκέφτου και να καταλάβεις. Και η Μόνικα, εσύ το ωραίο το χρώμα, το φιλτισένιο, τι είναι, η χιονάτη. Διασκεδάζεις τη διάλυση ενός γάμου, βλέπω. Όχι, διασκεδάζω το γεγονός ότι αθυμήθηκες ξαφνικά να ζηλέψεις. Άντε, Μόνικα μου, ενέ ζεστάθηκε ένα ακόμα γίνει τη ρόπιτα. Μισό λεπτό. Ξέρετε πολύ νοικιότητα, βλέπω. Ρε Σταύρο, δεν το καταλάβω τον το πράγμα. Γιατί σε ενοχλεί? Εν είναι εσύ που την έτιωξες. Εγώ απλώς φιλοξενώ την σαν ένας καλός φίλος. Μάλιστα. Έδειξες πολλές φορές πόσο καλός φίλος είσαι. Δεν σου κρύφω ότι αρέσκει μου η Μόνικα. Και από τη στιγμή που δεν είστε πια μαζί, και που είμαστε μαζί, αν και χάνετε ευκαιρίες να φλερτάρεις στη Μονικά. Είμαστε και κάποτε... Έτοιμοι! Άργησα λιγάκι, αλλά το έκανα ξεπίτηδες. Ήθελα να σας αφήσω, σαν δύο φίλους, να τα πείτε. Αλλά ο Σταύρος δεν με θεωρεί και φίλον του. Ναι, γιατί? Επειδή του αρέσει να κάνει τους ανθρώπους της ζωής του πρώην. Εσύ είσαι η πρώην γυναίκα του, εγώ είμαι ένας πρώην φίλος του. Δεν του αρέσουν οι ατέλειες μας. Είναι ο Κύριος τέλειος. Δεν είμαι καθόλου τέλειος. Ξέρεις ποια είναι η διαφορά μου μαζί σου, Μιχαλή? Εγώ αναγνωρίζω τα λάθη μου. Και πολεμώ τα πάθη μου. Εσύ δεν τα πολεμάς. Εσύ απολαμβάνεις τα. Φάει την τυρόπιτα τώρα που είναι ζεστή, Σταύρο. Ευχαριστώ.
Έτσι, α. Ήμουν σίγουρος. Καλά, ναι. Έτσι αν και να φωνάζεις τώρα. Εντάξει, έφταξα. Είναι ο πεθερός σου που φωνάζεις στο τηλέφωνο. Ναι. Καναδιώ και τον Μανίκο και έφυγε εντούς και φταίω εγώ που δεν μπορούσα να καναδιώξω με μοτόρα. Και όπως σας ελάλλω, ο Μανίκος έφυγε στα κατεχόμενα. Με τα λεφτά του Φίλιππου. Όσα μήνα. Εγώ πάντως ξαναλαλώ σας το. Η Γαβριέλα μου έκαμε πολλά λάθη στη ζωή της, αλλά κλέφτης σαν ήταν ποτέ. Μπορεί να την ανάγκασε ο Πανίκος να κλέψει, κυρία Άννα. Το άλλο είναι να... Πέ μου, γε μου, ή τα μου σκέφτεσαι. Ξέρω εγώ, ρε μαμά. Μπορεί ο Πανίκος να άρπαξε με το ζόρι τα λεφτά από τη Γαβριέλα. Μπορεί ακόμα και να... Και να την σκότωσε, εάν της τα πιάσει. Είναι το που θέλει να πεις. Μη κακό, Θεέ μου! Με ξαναπείτε έτσι πράγμα, να ακούτε. Με ξαναπείτε έτσι πράγμα. Η χαρά μου είμαι πάρα πολύ χαρούμενη που είσαι ευτυχισμένη με τη νέα σου δουλειά. Συμφωνώ. Ο Θωμάς έχει πραγματικά αισθήματα για την Ελένη. Έλα όμως που ήδη είναι ερωτευμένη μαζί του, τι να κάνουμε. Μπορούμε να κάνουμε κάτι για να της αλλάξουμε τα συναισθήματα της, ναι. Ας τα δικά μου. Για να ψυχολογήσεις το χαρτοπαίχτη θέλεις 10 μικελίδιες, τέλος πάντων. Χαρά μου να σε αφήσω γιατί έχω δουλειά, αν να μιλήσουμε, εντάξει. Εντάξει, bye. Τι κάνει η ωραία θυγατέρα του φίλτα του μου φίλου Φίλιππ. Για μου λες εδώ. Εγώ περιμένω σε πώς και πώς μέσα παίζεις τον ωραίο της κόρης μου. Πάντα με το χαμόγελο στα χείλη, Φιλιππάκο. Το χαμόγελο της Τζοκόντα. Τι να σε κεράσουμε, Στράτο. Τίποτα να μην τον κεράσεις. Να μας πει να μπούσει, να μας πει να πάει στο καλό. Έχει πολλή δουλειά. Ο πατέρας παίζει με επιτυχία τρομακτική τους ρόλους του κακού. Του πάνε γάντι. Κατά βάθος όμως ο Τζον Γουέιν έχει καλή καρδιά. Δεν συμφωνείς? Συμφωνώ μαζί σου. Ένα ουσκάκι θα το πει να ευχαρίστως. Και εγώ. Ένα. Ξέρω. Άντε, λάλε! Τι να λαλήσω που με έχεις λαλήσει πια. Ποιος σου έδωσε την πληροφορία ότι η Γαβριέλα πέρασε στα κατεχόμενα? Ένας γνωστός μου από τη μαφία των κατεχομένων. Αλλά όταν σου τα έλεγα εγώ, Φιλιππάκο, δεν ήθελες να με πιστέψεις. Όπως φαίνεται, είναι καλά που σου είπε. Σώπα. Και τι έγινε και άλλαξες γνώμη? Αντιληφθήκαμε ότι 20.000 ευρώ που έλειπαν από τον λοαρκασμό μου έπιασαν τη Γαβριέλα. Α, τι κάνει νιάω-νιάω στα κεραμίδια. Ωραία λοιπόν, και. Τι και. Πρέπει να τις έδωσαν το Πανίκο γιατί βρεθήκα σπίτι του 12.000 ευρώ. Η μίση μου έκαμε δουλειά με κάτι κινητά και έτσι έφκαλε τα ριάλια ο κόλος ο Τίτσιρος. Ο Τίτσιρος, τι σημαίνει ρε μου Τίτσιρος? Γυμνός. Γυμνός. Έχει και ο κόλος γυμνός, ο Πανίκος. Εγώ τελευταία φορά που τον είδα φορούσε ρούχα ωραιότατα και μάλιστα πολύ ακριβά. Με τα ριάλια μου, τόσο κακό παιδό. Ρε να μου κάνουμε έναν καφέ. Δε καφέ είναι όμως, σε παρακαλώ, γιατί έτσι όπως είναι τώρα, θα εκραγεί αν πιει κανονικό καφέ. Χουβαρντά μου, είσαι ο χορηγός. Αλεξάνδρε μου, τούτο είναι το control room, έτσι λέγεται. Ναι, Ρίτα. Μπράβο, αγάπη μου. Δάμε κάτω το στούντιο που γίνεται η εκπομπή της Ελίτας. Δάμε κάθεται ο σκηνοθέτης και μιλά που τσίνουν το μικρόφωνο και αμέσως τους κάμεραμαν για να τους πει και απλά να αναπιάσουν. Καταλαβες?
Μετά πατάτσι είναι το κουμπί για μένα και μπαίνει η εικόνα στην τηλεόραση μας. Φωνή. Μπράβο, έχει δίκιο. Πώς θα φτιάξει ο ήχος. Λοιπόν, να με πίσω κάθε του ηχολήπτη. Αν πατήσει τα δικά του τα κουμπιά, έχουμε και τον ήχο, δηλαδή τη φωνή του παρουσιαστή, τη μουσική. Είναι ενδιαφέρουσα δουλειά, ναι. Ναι. Θέλεις άμα μεγαλώσεις να γίνεις σκηνοθέτης. Όχι. Επιμένεις να γίνεις γιατρός, α. Όχι, ναι. Άστε θέλεις να γίνεις εκφωνητής ειδήσεων, α. Άτε, να το σκεφτούμε που να μεγαλώσεις. Κάτι. Πάμε να βρούμε την Ελίτα να εγκαλέσουμε στο γάμο σου. Ναι. Άτε. Είσαι ο Θεός του παπά μου, Αλλάχ, και σεβούμεσαι. Είμαι βαφτισμένος χριστιανός, αλλά ένας είναι ο Θεός και για τους Τούρκους και για τους Ελλήνες και για όλον τον κόσμο. Απλά στην κάθε γλώσσα έχουν διαφορετικό όνομα για τον Θεό. Προσεύχομαι λοιπόν και σε σένα. Συγχώρα τα λάθη μου. Πρέπει όμως να ταΐσω το μωρό μου και τη γυναίκα μου και να δω τι θα κάνω με το άλλο μωρό. Δεν ξέρω ακόμη. Ψάχνω να βρω ένα σπιτάκι μικρό έτσι δίπλα στη θάλασσα. Μέρα ζωνής κόρη. Και να πιένουμε, να το θεωρούμε. Μα αφού ο άνθρωπος θέλει ησυχία για να γράψει το βιβλίο του. Δεν θα γράφω συνέχεια, θα κάνω και κάποια διαλύματα. Μη στεναχωριέσαι. Ένα τσοκρίσι που το μαρόζιν τη ζωή. Λοιπόν, ακούστε τι θα κάνουμε. Όποτε πηγαίνω για ψάρεμα, θα σας ειδοποιώ να αρχίσετε να πηγαίνουμε παρέα. Είπες μας, Διονύση, για το βιβλίο σου, αλλά δεν κατάλαβα. Είναι τα βιβλία εν τούτο. Ας πούμε ότι είναι η περιπέτεια της ζωής μου εδώ στην Κύπρο. Από το 63 που είχα έρθει με την Μεραρχία μέχρι σήμερα. Α, τι να μπορεί να το πεις τούτο το βιβλίο. Κύπρος, η δική μου Ιθάκη. Α. Και δεν μπορεί τούτη πάλι Ιθάκη. Ενώ όμορφη. Ένι σύγκορη. Είναι νησί, βρε Αντρούλου. Είναι η πατρίδα του Οδυσσέα. Και εκείνος 10 χρόνια περιπλανιόταν μέσα στη θάλασσα και είχε ένα όνειρο μονάχα. Να γυρίσει στην πατρίδα του και να αγκαλιάσει τη γυναίκα του. Σάβαλη μου. Και κατάφερε εντά. Τα κατάφερε, Αντρούλου, τα κατάφερε. Και εσύ να τα καταφέρεις, Διονύση μου. Στο τέλος θα βρεις την κόρη σου και θα την αγκαλιάσεις. Άτε, κόρη, μην αρκέψεις να κλαίεις τώρα. Και δεν ξεφύγει ακόμα. Ακόμα κι αν φύγω, κορίτσια, εσάς τις δυο θα σας κουβαλάω στην καρδιά μου. Είναι ωραία η τυρόπιτα μου, Σταύρο. Ναι. Όταν είμαστε μαζί, είναι να ασχολήσουμε με την κουζίνα. Δεν αναρωτήθηκες ποτέ σου το γιατί. Γιατί. Μπορώ να απαντήσω εγώ. Διότι, φίλε μου, η Μόνικα δεν νιώσε ποτέ το σπίτι σου σαν σπίτι της. Γιατί δεν την αφήνεις να απαντήσει. Ή κάνεις τον εκπρόσωπο της, μεγάλη. Κι αν κάνει τον εκπρόσωπό μου, εσένα τι σε νοιάζει. Θα μου κάνεις τώρα και σκηνή ζήλιας. Τόσα χρόνια μαζί, ξέρεις με έναν άνθρωπο που κάνει σκηνές ζήλιας, Μόνικα. Εκείνο που ξέρω, Σταύρο, είναι ότι δεν ξέρεις τι θέλεις. Είσαι ένας πολύ συγχυσμένος άνθρωπος. Μπορεί να έχεις δίκιο. Αλλά αποφάσισα να βάλω μια τάξη στη ζωή μου και... χρειάζομαι τη βοήθεια σου. Εμένα μου δίνεις την εντύπωση ότι είσαι ένας άνθρωπος με πολλές ανασφάλειες, Σταύρο. Παραδέχομαι το. Ενώ εσύ δεν έχεις ούτε ανασφάλειες, ούτε αναστολές. Ό,τι θέλει σπίτι, αυτοκίνητο, γυναίκα, αγοράζεις τα. Τώρα αυτό που λες με προσβάλλει, Σταύρο. Υπονοείς ότι με έχει αγοράσει. Είναι καθαρές υποθέσεις του, Μόνικα. Δεν είναι η δική μου η κόρη που την επέταξε έξω από το σπίτι. Είναι η δική σου. Μιχάλη, σε παρακαλώ, μην επεμβαίνεις. Του δίνω εγώ το δικαίωμα να επεμβαίνει. Τι είναι στη ζωή σου, τέλος πάντων, τόσο άνθρωπος. Θες να μάθεις τι μου είναι. Είναι ο πιο κοντινός μου άνθρωπος αυτή τη στιγμή.
Είναι ο μόνος άνθρωπος που με στήριξε και μου άνοιξε τις πόρτες του σπιτιού τότε η χαρά πέταξε έξω τα πράγματα μου και με ξεφτέλησε. Ξέρεις πολλά καλά πως δεν ήξερα ότι σου πέταξε τα πράγματα σου έξω. Και ξέρεις πολλά καλά ότι της θυμούσα πολλά. Και την παρακάλεσα να σου συμπεριφέρεται άψογα. Τώρα να γελάσω, Σταύρο. Τόσα χρόνια δεν έβλεπες τον ασταμάτητο πόλεμο που μου έκανε η χαρά. Ναι, και εσύ όμως δεν αγαπάς τα παιδιά μου, Μονίκα. Δεν τα πιένες καλά ούτε με τη χαρά, ούτε με τον Αλέξανδρο. Συγγνώμη, αλλά εγγραφιέμαι. Γιατί η Μονίκα να προσπαθήσει να τα έβρει με τα παιδιά σου. Να σε θυμίσω κάτι. Η πρώτη σου γυναίκα που γέννησε τον Αλέξανδρο έθελε να το στείλει σε ίδρυμα. Γιατί να τον αγαπήσει η Μονίκα. Κοίταξε. Μπορώ να αντέξω πολλές προσβολές για μένα και την κόρη μου. Αλλά δέχομαι να αλερώνεις τη μνήμη μιας πεθαμένης και να βάλεις το στόμα σου στον Αλέξανδρο. Είσαι πολλά λίος, Μιχάλη, για να βάλεις το στόμα σου στον Αλέξανδρο. Σου τα έλεγα όλα αυτά, αλλά εσύ με κορόιδευες. Τα είπα και σε αυτό το παιδαρέλι, τον Άρη. Πως η Γαβριέλα είναι στα κατεχόμενα, αλλά ούτε κι αυτός με πίστευε. Εγώ πιστεύω δεν πίστευσα από την αρχή. Ήμουνται τόσα πολλά τελευταία που εγώ εσυχίστηκα. Πάντως, εφώς φανάρι. Έπιασαν τα λεφτά από τον λοαρκασμό μου η Γαβριέλα, εκώτησαν τα του Πανίκου, αρπάξαν το κοπελούιν τους και πήγαν από εκεί στα κατεχόμενα. Μπράβο, αυτή είναι η πιο λογική εξήγηση. Ναι, αλλά εσύ, παπά, επέμενες ότι η Γαβριέλα το πιο πιθανό είναι να πεθαμένει. Κούκλα μου, πού να πάει ο νους μου εμένα τώρα, τι κουφή να νάει ο νας στους κόρφους μου. Πάντως, δεν το χωνεύκω, α. Να καταφέρουν ο Πανίκο και η Γαβριέλα να μου κλέψουν 20.000 ευρώ εμένα. Α, του μεγάλου Φίλιππου. Του πανίσχυρου αντρός της Κύπρου και πάσιου στην Ιαννής και τα λοιπά και τα λοιπά. Σταθώ. Κόψε το δούλεμα γιατί φουντουνιάζουμε, α. Τέσσερα ταούλα πας στο φτωχόν το σπύρον το γέρι μου. Και το σπυράκο τον καλυμμένο αυτός ούτε την τσέπη του δεν μπορεί να κλέψει. Τώρα τι κάνω. Ξέρεις το ότι η αστυνομία μας δεν μπορεί να πάει από εκεί στα κατεχόμενα. Ας πω και κάτι χειρότερο. Μπορεί ο Πανίκος και η Γαβριέλα να φύγουν για Τουρκία και εκεί ούτε ο στράτος Στεφανέλης δεν μπορεί να τους βρει. Στεφανελή, κάτσε για μένα να κουβεντιάσουμε, να βρούμε λύση και θέλωσε. Ρένα μου, βάλ' το έναν ουισκούι. Όχι, 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 όχι. Δεν θέλω ουισκούι. Έχω και δουλειές. Μπορεί να είμαι και ερωτευμένος, δεν ξέρεις. Αριβεντέρτσι. Κάθε ελπίδα που είχα ξανεμίστηκε. Θα σου θυμίσω ένα ρητό που μας μάθαιναν στο πανεπιστήμιο. Και είναι από τα πιο σημαντικά. Dum spiro spero. Ξέρεις τι σημαίνει? Όσο ζω, ελπίζω. Εγώ θα σου πω ένα άλλο. Που γράφει πάνω στον τάφο του Καζαντζάκη. Δεν πιστεύω σε τίποτε. Δεν ελπίζω σε τίποτε. Είμαι ελεύθερος. Μπορεί τελικά να είναι καλύτερα έτσι όπως ήρθαν τα πράγματα. Τώρα δεν θα έχω ψευτικές ελπίδες πως κάποια μέρα θα νιώσω ευτυχισμένη. Μιας και αναφερθήκαμε στον Καζαντζάκη, θα σου θυμίσω έναν άλλο στίχο του. Τι είναι ευτυχία? Να ζεις όλες τις δυστυχίες. Τι είναι φως? Να κοιτάζεις με μάτια αθόλωτο τα σκοτάδια. Μόνο ένα λόγο έχω, Ηλέκτρα, για να ζήσω. Τα αδέρφια μου και τον παπά μου υπέφεραν πάρα πολλά. Δεν χρειάζονται άλλον πόνο.
Έχεις πολλούς λόγους για να ζεις, καρδιά μου. Αμέτρητους, απλά τώρα δεν μπορείς να τους δεις. Αλλά ένας είναι ο πιο σημαντικός. Να ζεις για την Ελένη και μόνο για την Ελένη. Γιατί, Ηλεκτρά, για να ανεβαίνω ασταμάτητα ένα Γολγοθά. Μωρό μου, λίγο. Όταν σταματήσουν τα δάκρυα να θολώνουν τα μάτια σου, τότε θα δεις ότι ο Γολγοθάς δεν έχει μόνο αγκάθια, αλλά και υπέροχα λουλούδια. Υπέροχα λουλούδια. Πώς είσαι? Καλά. Θυμάσαι τίποτε? Τίποτε. Καλύτερα από να θυμάσαι. Είναι πολλά βάσανα που σου έκαμε από την σπούτσι. Η μάμα μου με γύρεψε. Γιατί να σε γυρέψει? Για να σου κάνει άλλα κάκα. Τι κάνει το μωρό μου, αγάπη μου? Καλά το μωρό μας. Ρώταμε και πριν, πότε να πάμε σπίτι μας? Το μωρό μου, ρε. Το σπίτι μας, αγάπη, είναι τώρα η δαμή. Αλλά σε λίγο καιρό είναι να πάμε κάπου αλλού πιο όμορφα, εντάξει? Μπράβο. Πού? Τούτο είναι έκπληξη του παπά. Είναι η αγάπη μου. Δεν μπορείς να συλλάβεις έναν απατεώνα μες στον ίδιο σου τόπο, να. Γίνεται, ρε Μάρκο μου. Κάποιος τρόπος υπάρχει. Υπάρχει. Αλλά έχει να κάνει με την αστυνομία. Ντάλλος. Ρεμάλιν όπως τον Πανίκο, μόνο άλλα παρόμοια ρεμάλια μπορούν να τον εντοπίσουν. Πολύ χαρά θέλω, ρε Σπύρο, γιατί... Είμαι ευτυχισμένος, πως δεν το καταλάβεις. Είναι που το χαμόγελο σου εξεχύλωσες. Γιατί... Αν το βρείτε. Με μου πεις ότι το κάνετε με την Αυγούστα. Όχι ακόμα. Καλό. Αποφάσισα να τις κάνω πρώτα σιγά. Θέλω να τους βάλεις να μου έβρουν τον Πανίκο. Είμαι σίγουρος ότι είναι στα κατεχόμενα. Να κάνουν τον τόπο άνω κάτω, να μην αφήκουν πέτρα που να μην τις σηκώσουν. Θέλω να μου τον έβρουν οπωσδήποτε. Θα το κάνω, αλλά θέλω να μου απαντήσεις σε κάτι. Γιατί καίγεσαι τόσο πολύ για τον Πανίκο? Γιατί είμαι πλέον σίγουρος ότι αν τον έβρουμε τούτον τον καταϊσεμένο, είμαστε στα ίχνη της Γαβριέλλας. Να μην σου πω ότι θα την έβρουμε και την ίδια την Γαβριέλλα. Που την ημέρα που αλλολείω να πεθάνεις που σε έδερε, αποφάσισα να σε πιάω και να έρθουμε μπορά να γλιτώσουμε. Η μάνα μου. Έδερε με η μάνα μου. Ναι. Γι' αυτόν έπαθες την αμνησία. Έτσι και εγώ αποφάσισα να μην σε αφήνω να κυκλοφορείς μόνη σου. Γιατί ας σε βρουν οι δικοί σου, να σε σκοτώσουν και εσένα και τα μωρά μας. Τα μωρά μας. Κόκκινα σημάδια σε πουκάλια.